μπουτιά στο βαθύ γαλάζιο. Αυτοδίτες ερευνούν τον πλούτο του θαλάσσιου βυθού και ταυτόχρονα μειούν νέους στη μαγεία του πελάγους. Κατά δύση αναψυχής κοντά στις ακτές της Άμμου, παρθένα νερά προς εξερεύνηση ακόμα και για τους πιο έμπειρους. Η καθαρότητα του νερού είναι τέτοια που ακόμη και στα 30 μέτρα μπορεί να θαυμάσει κανείς τις ποικιλίες των ψαριών με τα τόσα χρώματα, τους αστερίες και τα μαλάκια. Οι βουτιές γίνονται κατά κύρια βάση ανατολικά της Άμμου, γιατί εκεί τα νερά είναι πιο ζεστά και ζουν περισσότεροι θαλάσσιοι οργανισμοί. Όσοι κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο βυθό, ξεκινούν από τα 12 μέτρα και σταδιακά με την εκπαίδευση και την εμπειρία φτάνουν έως και τα 40 μέτρα. Για τους γνώστες του σπορ, υπάρχει ένα σημείο βόρειο-ανατολικά από το ακροτήριο Πράσο που βρίσκεται η Πινελόπη. Ό,τι δηλαδή απέμεινε από μία τράτα που βυθίστηκε εκεί. Το ναυάγιο έχει γίνει σπίτι για πάρα πολλά ψάρια και μικρότερους οργανισμούς που δύσκολα βλέπει κανείς αλλού αφού είναι σε βάθος 50 μέτρων. Με την κατάδυση αναψυχής ασχολούνται όλο και περισσότεροι χρόνο με το χρόνο. Μπορεί κάποιος να αρχίσει να βουτά από την ηλικία των 10 ετών και μέχρι ότου αντέχει η καρδιά του.